Αθηνικής Τροπολής Περιφέρειας Αθηνής ενταγμένος στο ΠΕΠ Αττική 2007-2013. Το λόγο έχει ο κ. Περιφερειάρχης. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ο σημαντικότερο ίσως λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι για να ανάψουμε και πρακτικά το πράσινο φως, δίνοντας την έγκρισή μας στο ολοκληρωμένο περιφερειακό επιχειρησιακό και επικοινωνιακό σχέδιο, γνωστό ως ο ΠΕΣ Χάρης Συντομίας, που αφορά στο πολύ σημαντικό έργο. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 8.538.842 ευρώ, το οποίο θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια και από τον εισηγητή και από τους συναδέλφους. Είναι γεγονός ότι η πολυετής καθυστέρηση και οι συνεχείς αναβολές που οφείλονται στην τέως διορισμένη περιφέρειας Αττικής νυν Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία είχε και την αποκλειστική ευθύνη του έργου, αλλά και στην ολιγορία της κεντρικής κυβέρνησης, αποτελούν ευτυχώς παρελθόν. Η αιρετή πλέον περιφέρεια Αττικής θα προχωρήσει άμεσα και δυναμικά στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προβολή της περιφέρειας Αττικής σε διεθνές επίπεδο ως ενός αναγνωρίσιμου εξαιρετικού τουριστικού μπραντ και η ανάδειξη των θετικών στοιχείων των περιοχών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Αττικής, όπως η Αθήνα, τα νησιά του Αργοσοδικού, ο Πειραιάς κλπ. Υλοποιώντας τις προτινόμενες δράσεις, ενισχύουμε τη θέση της Αθήνας στο παγκόσμιο δίκτυο τουριστικού πόλης και την αναδεικνύουμε ως City Break προορισμό. Ένας προορισμός που μπορεί να προσφέρει ποικίλες εναλλακτικές στους επισκέπτες ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τέλος, απότερη επιδίωξή μας είναι η περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητος μέσω της ενίσχυσης του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος. Πιθανόν κάποιοι από εσάς να αναρωτηθείτε σχετικά με το ύψος κονδυλίου που διατίθεται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι δυνατόν στην εποχή οικονομικής στενότητας που διανύουμε να διαθέτουμε ένα τόσο μεγάλο κονδύλι για ένα τέτοιο έργο? Αν αναλογιστείτε ο τουρισμός και η ενδυνάμωση της εικόνας της περιφέρειας Αττικής ως τουριστικού προορισμού μπορούν να αποτελέσουν σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τότε έχετε και την απάντηση στο ερώτημα, αν και νομίζω ότι δεν χρειάζεται γιατί το έχετε πει και ήδη πολλές φορές. Ιδιαίτερα σήμερα, δεδομένων των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που βιώνει η χώρα του ισχυρού πλήγματος που δέχεται ο τουρισμός και ειδικότερα η Αθήνα που βάλλεται αρνητικά από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η στοχευμένη και αποτελεσματική προβολή της αποτελεί μονόδρομο για την αντιστροφή του αρνητικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί και την ανάδειξη της Αττικής ως ενός εξαιρετικά ελκυστικού τουριστικού προορισμού που πολλές φορές όλοι αναρωτιόμαστε γιατί δεν γίνεται, γιατί δεν προχωράει, ενώ όλοι ξέρουμε την αιτία. Για να κατανοήσουμε την άμεση αναγκαιότητα υλοποίησης του σχεδίου του προγράμματος, ενδεικτικά αναφέρω ότι η μείωση της ποιότητας του ξενοδοχείου της Αθήνας τα Χριστούγεννα του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 ήταν 40,5, ενώ την πρωτοχρονιά ήταν 25,6 αντίστοιχα, φυσικά τίποτα. Η ποιότητα στα ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας ήταν στο χαμηλό ποσοστό 32% έως 35%. Οι θέσεις απασχόλησης στα ξενοδοχεία Αττικής μέσα σε 3 χρόνια μειώθηκαν κατά 33%. Υπήρξε μείωση 15,5% στις αφήξεις των ισών στην Αθήνα από το 2007. Υπήρξε μείωση 7,5% της μέσης τιμής ένα δωμάτιο. Υπήρξε σημαντική μείωση των τουριστικών εσόδων της Αττικής. Ένας τεράστιος αριθμός εμπορικών επιχειρήσεων που σχετίζεται και σχετίζονται με τον τουρισμό αναγκάστηκαν να κλείσουν. Να σημειωθεί επίσης ότι το κονδύλι αυτό διατίθεται μέσω ΕΣΠΑ, χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ η περιφέρεια, για το συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορεί να διατεθεί για την υλοποίηση άλλων αγών της περιφέρειας. Αν δεν προχωρήσουμε άμεσα με την αξιοποίησή του, τα χρήματα αυτά θα χαθούν μια για πάντα. Μπορεί το κονδύλι να φαντάζει ψηλό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Αναλογιστείτε ότι μια εταιρεία όπως είχε η Κοσμοτέ, για να είναι αποτελεσματική η διαφημιστική της καμπάνια, ξοδεύει πλησίως μόνο για τη διαφημιστική προβολή της Ελλάδα το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Αν και αρχικός προϋπολογισμός αφορούσε ένα σχέδιο δράσης πενταετίας, ενώ πλέον μας αφορούμε μία τριετία για να πετύχουμε τους στόχους μας, σας διαβεβαιώνω το ΠΕΣ που θα παρουσιαστεί αποτελεί
κυβέρνηση. Οι δράσεις οποίες περιλαμβάνει πυκνότητες και πιο δυναμικές από τον αρχικό σχεδιασμό. Το σχέδιο μας εξοπλίζει στο μέγιστο και προσαρμόζεται κατάλληλα και προσαρμόζεται κατάλληλα όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας. Επενδύουμε έξυπνα, με έμφαση στο διαδίκτυο στην πλέον προσδημένη μορφή, ώστε να πετύχουμε το πέτσο αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από τον τόπο της προσωπικής κίνησης της περιφέρειας Αττικής. Και χρησιμοποιούμε με αυστηρά κριτήρια επιλογής, αλλά και με ευελιξία, όλα εκείνα τα συγκεκριμένα διεθνή μέσα, ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Και φυσικά είμαστε συντονισμένοι με τον ΕΟΤ και τον Δήμο της Αθήνας, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις για τουριστική υπομονή, αλλά αντίθετα από τις βαθιές συνδυαστικές κινήσεις. Είμαι πεπισμένος ότι η φυσική ομορφία της Αθήνας του Πειραιά και των νησιών μας, οι προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα αποτελούν το καλύτερο χέρι για την ανάπτυξη της Αττικής ως ένα από τους πιο ελπιστικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Το υλικό το έχουμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προβάλλουμε σωστά και αποτελεσματικά. Με αυτά τα λίγα λόγια στην αρχή, πήρε το πρώτο μέρος και σας ευχαριστώ να ακούσω. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Σε συζήτηση που είχε γίνει στις 31 Αυγούστου του 2011, κατόπιν πρωτοβουλίας που είχε πάρει ο Περιφερειάρχης σχετικά με το θέμα της τουριστικής προβολής, έρχεται σήμερα σε συνέχεια η ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής. Πριν φτάσουμε όμως στη σημερινή συζήτηση, καλό είναι και θεωρώ σκόπιμο να θυμηθούμε ορισμένα πραγματικά και πραγματικά γεγονότα. Στις 25 Αυγούστου του 2009, δηλαδή περίπου 2,5 μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές, υπέγραψε την απόφαση διακήρυξης ο τότε Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ο κ. Μανιάτης. Βάσει αυτής της διακήρυξης, καταθέσανε προσφορές μόνο δύο εταιρείες. Στη συνέχεια στις 5 Φεβρουαρίου του 2010, ο νέος γραμματέας πλέον της αποκεντρωμένης, ο κ. Διακόπουλος, ανακαλεί αυτή τη διαδικασία και επαναπροκειτεί στον διαγωνισμό. Ένα διεθνή δημόσιο διαγωνισμό, στο οποίο καταθέσανε προσφορά πλέον 7 εταιρείες. Από τις 7 αυτές εταιρείες, κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων, 6 προκρίθηκαν για την επόμενη φάση. Μία εταιρεία, συγκεκριμένα η Euro RSCG, κατέθεσε προδικαστική προσφυγή, στην οποία όμως δεν έγινε δεκτή και ήρθε και η τελική απόφαση από το 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, συγγνώμη, του 4ου τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας, όπου οριστικά άφηνε την εταιρεία απ' έξω και πρότεινε τη συνέχιση του διαγωνισμού. Στις 7 Φεβρουαρίου του 2011, κοινοποιήθηκε τότε στην αποκεντρωμένη απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, χωρίς να υπάρχει ουδεμία ένσταση όσο αφορά το ζήτημα των τεχνικών προσφορών. Δεν υποκρίθηκαν ούτε διοικητικές, ούτε ενστάσεις προσφυγές κατά αυτής απόφασης. Το σχέδιο, όλο αυτό στάθηκε για έγκριση, το τελικό σχέδιο για έγκριση και έλεγχο νομιμότητας στο ελεκτικό συνέδριο, το οποίο αποφάθηκε θετικά με την υπαρθμό 149 του 2011 πράξη του ΖΙΤΑ κλιμακίου και το οποίο κοινοποιήθηκε τότε, μας κοινοποιήθηκε στις 1η Ιουλίου του 2011. Κατόπιν τούτου, υπογράφηκε από τον ενετό πλέον Περιφερειάρχη η σύμβαση όσο αφορά το ζήτημα της τουριστικής προβολής για την υλοποίηση του έργου σχετικά με την εταιρεία Macan Erickson. Μέσα από αυτή τη διαδικασία της διαφάνειας και των αποφάσεων του ελεκτικού συνεδρίου, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα το παραμικρό και γι' αυτό έρχεται προς συζήτηση το τελικό σχέδιο της διαέκρισης της τουριστικής προβολής Περιφέρειας Αττικής. Πώς καταρτίστηκε όμως πριν έρθει προς έκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου? Σε όλες τις συζητήσεις που έγιναν από τις 5 Μαρτίου του 2012 μέχρι και τα μέσα Απριλίου,
επισήμως τις προτάσεις τους. Αναφέρω χαρακτηριστικά την Ένωση Ξενοδόχων Αττικής, την ΙΑΤΑ, τον ΣΟΤΑΡΚΟ, τους αρονικούς, τους τουριστικούς φορείς, ενός συλλόγους επιχειρηματίες, εμπορικούς συλλόγους και στο τέλος τον ΕΟ και την Γενική Γραμματεία Τουρισμού. Ποιος είναι ο στόχος μας όμως μέσα από αυτή την πρόταση την οποία καταθέτουμε προς έγκρισή σας? Ο στόχος είναι να κτίσουμε με συνέπεια και με συνέχεια για όλα τα επόμενα έτη την τουριστική ταυτότητα και την εικόνα της περιφέρειας Αττικής. Μια ταυτότητα και μια εικόνα η οποία λείπει τα τέσσερα τουλάχιστον τελευταία χρόνια, μιας και οι γνωρίζοντες από τα συμμετοχές μας στα παλαιότερα νομαρχιακά συμβούλια, θεωρώ ότι ήταν μεμονωμένες δράσεις και του φεγγιά στον αέρα. Το ξέρουμε ότι θα υποβληθούν πολλές εστάσεις και μπορεί να υπάρχουν πολλές παραλήψεις. Μέσα όμως από τον γόνιμο διάλογο και την κατάρτιση των προτάσεων μπορούμε να συνεχίσουμε και να αξιοποιήσουμε και να καταφέρουμε τόσο το δυνατόν το καλύτερο. Το καλύτερο το οποίο προσδοκούμε όλοι μας. Και το προσδοκούμε μέσα από την επικαιροποίηση την οποία θα υπάρξει κάθε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και κάθε χρόνο, έτσι ώστε να αναπροσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας σχετικά τόσο με τους στόχους που έχουμε όσο αφορά και τη μεθοδολογία. Οι δύο αυτές φορές το χρόνο μπορούν να γίνουν και βέβαια και κατά το χειμώνα όσο αφορά τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο. Τα οικονομικά στοιχεία, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης, είναι ένα έργο ενταγμένο από τις 9 δόμου του 2009 με προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ και είναι κατατεθειμένο στον άξονα 2 του ΠΕΠ Αττικής στο κωδικό 57. Και αναφέρομαι στο συγκεκριμένο κωδικό, διότι μπορεί να ακουστούν ότι μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα να κάνουμε παιδικό σταθμό, όμπρια ή οτιδήποτε. Διευκρινίζω ότι ο συγκεκριμένος άξονας και ο συγκεκριμένος κωδικός αφορά μόνο και μόνο την τουριστική προβολή της περιφέρειας Αττικής. Για τα υπόλοιπα είναι ανοιχτή η κωδική και είμαστε στη διάθεση, θα έλεγα, όλων των Δήμων να συνεισφέρουν στο ΕΣΠΑ. Άλλωστε, γι' αυτό και είναι ενταγμένο μέσα στα 181 έργα προτεραιότητας, τα οποία τόσο ο κύριος Ράχεβακ όσο και ο κύριος Καν προέταξαν σχετικά με την περιφέρεια Αττικής. Όμως, τα χρήματα τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο κωδικό λιμνάζουν από το 2010. Εάν σε αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν πάρουμε μια απόφαση να προχωρήσουμε, ένα είναι σίγουρο, ότι τα χρήματα θα μείνουν κατατεθειμένα και αραντιασμένα στο συγκεκριμένο κωδικό. Πέραν όμως των γεγονότων, αυτών των οποίων ανέφερε και ο Περιφερειάρχης, θέλω να τονίσω ότι όταν γίνεται έλεγχος, και δεν αναφέρουμε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αλλά σε όλα τα έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει όλοι μας να αποδεικνύουμε τις σχετικές δαπάνες. Και το αναφέρω αυτό διότι πολύ πιθανό να προκύψουν ερωτήματα όσο αφορά τις δαπάνες και στις οποίες το τεχνικό κομμάτι θα μας απαντήσουν και οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι όλοι αναμένουμε τα ωφέλη. Τα ωφέλη με την υπογραφή της σύμβασης, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην ορθολογική ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια, καταπολεμώντας με αυτόν τον τρόπο την ανεργία του δεκανοπηδίου και να ανακόψουμε την χρόνια απαξίωση του τουριστικού προϊόντος της Αττικής. Μέσα σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, τολμάμε και κάνουμε το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Αττικής με όπλα μας τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό που υπάρχει πλέον και το μακροπρόθεσμο όραμα προσβλέποντας σε μόνιμα και αναπτυξιακά ωφέλη. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ να καλέσετε και την εταιρεία να αποφαθούν επί της τεχνικής προστάσεως της συγκεκριμένης. Λοιπόν, παρακαλώ την εταιρεία του Πρόεδρου. Λοιπόν, παρακαλώ τα έργα του ΕΣΠΑ είναι το πακέτο 2004-2013. Το 2004 η τότε κυβέρνηση Καραμαλή έφυγε το μεγαλύτερο ποσοστό για να προωθηθούν τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
τότε δεν υπήρχε ούτε ράχημα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ο ράχημα έρχεται το 2010. Λοιπόν, λίγο για να πούμε τη διαδικασία σε λίγο εκπρόσωπος εταιρείας θα μας παρουσιάσει τη μελέτη. Στη συνέχεια θα γίνουν ερωτήσεις. Μετά θα έρθουν τους απορριτές των παρατάξεων. Και στη συνέχεια θα έρθουν τον περιφερειακό σύμβολο. Λοιπόν, εκ μέρους της εταιρείας θα μιλήσει ο κ. Κουρίτσαλης. Ποιος θα μιλήσει. Μισό λεπτό. Θα μιλήσει η διευθύνσα, θα μιλήσει. Είναι πολύ από την εταιρεία, αλλά δεν θα μιλήσει. Ένα σε δύο, θα μιλήσουμε. Λοιπόν. Κύριε Σαββίδη της εργασίας, ο κύριος Σαββίδης. Είπαμε σήμερα ότι θα εφαρμοστεί αυστηρά ο κανονισμός από την παράθεση της πλειοψηφίας έχει συζητηθεί να συγκρίνει το δικαίωμα που τη δίνει να έχει δύο απορριτές. Άρα μαζί με τους απορριτές που θα έχουν όλες τις παρατάξεις θα υπάρχουν και δύο απορριτές από την πλειοψηφία. Λοιπόν, από την δεν είναι τίποτα εργασία. Είμαστε εδώ σήμερα όλοι όσοι έχουμε εμπλακεί σε αυτό το έργο, το οποίο είναι μεγάλο και είναι και πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε να μπορέσουμε να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις που τυχόν έχετε. Θα προσπαθήσω να μέσα στον περιορισμό του χρόνου που έχουμε να είμαι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικός στην περιγραφή αυτού του έργου, το οποίο είναι σύνθετο, είναι απαιτητικό και είναι και ένα έργο της επιμέρους τεχνογνωσίας. Θα προσπαθήσω όμως με όσο πιο απλά λόγια γίνεται να σας κατατοπίσω όσον αφορά το κοινή στόχο του προγράμματος και πώς και γιατί θα ξοδευτούν τα χρήματα στις αντίστοιχες δράσεις. Εισαγωγικά να σας πω ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι ο προϋπολογισμός ο οποίος βγήκε στη διαχείριση, ότι διαχειρίστηκε ένας διαγωνισμός ο οποίος συμμετείχαν 7 εταιρείες, κάθε εταιρεία κατέθεσε μια τεχνική προσφορά βάσει του ποσοτικού προσδιορισμού του έργου που υπήρχε στην προκήρυξη, έλαβε μια βαθμολογία λοιπόν για τεχνική προσφορά και κατέθεσε και μια οικονομική προσφορά σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Δεσμευτικά τα νούμερα τα οποία ήταν στην προσφορά σε επίπεδο ποσόστοσης, οι συγκεκριμένοι άξονες ήταν 7, ήταν δεσμευτικό για τον ανάδοχο ότι έπρεπε να καλύψει και τους 7 άξονες και αυτή η δέσμευση αποτυπώθηκε και στο ΒΕΣ. Έτσι λοιπόν μπορεί να υπάρξουν κάποιες απορίες γιατί π.χ. εξοδεύονται χρήματα σε εκθέσεις και δεν εξοδεύονται όλα σε κάποια άλλη δράση. Αυτή είναι μια δεσμευτική συμβατική υποχρέωση που έχουμε. Θα κλείσω εδώ την εισαγωγή μου και θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση με τον κύριο Ολίβιο Κρίτσαλη, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Λόγκοτε, που είναι η σύμβουλή μας στο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού αυτής της ενέργειας. Κύριε Πίτσα. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, εξ ό,τι μαμένει του Προεδρικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τον σχεδιασμό της Εθνικής Προβολής. Ήδη από τις δύο πρώτες εισηγήσεις και του κ. Περιφερειάρχη έχουν καλυφθεί ορισμένα από τα θέματα που ήθελα στην αρχή να παρουσιάσω. Η πρώτη διαφάνεια τοποθετήθηκε για κατά λάθος μόνη της. Εκμηρίωνε τη σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου, στον βαθμό που ο τουρισμός δεχόμαστε όλοι ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την οικονομία της Αθήνας, της Αττικής και της χώρας γενικότερα. Αναφέρθηκε και το επαναλαμβάνω, επιτρέψτε μου, ότι για αυτόν τον λόγο είναι ένα έργο προτεραιότητας λόγω και κριτήριο τη σημασία των κοινωνικών και των οικονομικών εκτόσεων του. Εμείς αντιλαμβανόμαστε την τουριστική προβολή σαν μια αναγκαία συνθήκη για να έχουμε μια επίπτωση θετική στον τουρισμό,
για να έχουν μια δουλευτική ανάπτυξη, δεν είναι ασφαλώς αναγκαία, δεν είναι ασφαλώς από μόνη της ικανή συνθήκη. Αν συντρέπουν λοιπόν οι παράγοντες που καθιστούν έναν προορισμό ελκυστικό ως τουριστικό προορισμό, η φιλοδοσία του προγράμματος, διαβάζοντας λέξη προς λέξη από τη διαχείρισή του, είναι ορισμένες απλές έννοιες, είναι τα προφανή, τα οποία επιτρέψτε μου να πω ότι για τη χώρα μας εξακολουθούν να παραμένουν ζητούμενα και σήμερα, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας, να αναδειχθεί η ελκυστικότητα του τουριστικού αυτού προορισμού και να προσπαθήσουμε να δώσουμε, να διευρύνουμε την περίοδο σε όλη τη διάρκεια του έτους. Κοντά στην ευθύνη της στρατηγικής και σε όλη την εργασία που έχουμε κάνει από τον Οκτώβριο που κληθήκαμε από την περιφέρεια μετά την απόφαση ανάθεσης και ιδιαίτερα από την υπογραφή της σύμβασης του ΕΕ και μετά, ασχολούμαστε με τα προφανή, τα οποία πιστέψτε μας μπορούν να δώσουν πάρα πολλά αποτελέσματα. Αναγνωρισιμότητα. Είναι το επιστέγασμα κάθε ενέργειας, επικοινωνίας, δημοσιότητας, προβολής, διαφήμισης. Κάνει και θαύματα. Έχουμε και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σε όλο τον προηγούμενο κόσμο, αν συζητήσουμε, μπορούμε να αναγνωρίσουμε πόλεις χωρίς να μιλούν το όνομά τους. Η πόλη του Φωτός, η αιώνια πόλη. Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, δεν χρειάζεται κανένας να χρησιμοποιήσει το όνομά τους. Γιατί? Γιατί έχουν ξεκινήσει από μια εύστοχη στρατηγική, την έχουν εφαρμόσει με ευλαβική συνέπεια σε βάθος χρόνου, δεκαετιών, και έχουν έρθει σε αυτό το αποτέλεσμα. Όταν έρθει στρατηγική, δεν είναι πάλι κάποιο μυστικό και πάλι είναι απλές ταινίες, τα προφανή. Πρέπει κάποιο να αποφασίσει ποιο είναι το τουριστικό προϊόν, τι θέλει να προβάλλει, για ποιο λόγο να το μάθει ο κόσμος και να το προτιμήσει, πώς να το προβάλλει, σε ποιο κοινό να απευθυνθεί, παραλαμβάνω μια συνέπεια σε βάθος χρόνου. Στην περίπτωσή μας όμως, στην περίπτωση της περιφέρειας Αττικής, έχει ακολουθηθεί άλλος δρόμος. Ό,τι έχει σχέση και αφορά την τουριστική προβολή μέχρι τώρα γίνεται είτε έμεσα από την ευρύτερη τουριστική προβολή της χώρας, όπου η Αττική αποτελεί ενανέωσης, θα μπορούσε να είναι ένας αυτόνομος προορισμός, δεν του λείπει τίποτα, λόγοντας ως χώρα επί χρόνια δυστυχώς μόνο ήλιο, θάλασσα, μοναδική πολιτιστική κληρονομιά και φιλοξενία, είτε άμεσες ενέργειες επικοινωνίας, οι οποίες γίνονται τυχαία μέσα στον χρόνο, είναι οι προβολές που έχουν διεξαχθεί από τις παλιές κρατικές περιφέρειες, όταν υπάρχουν χρήματα. Υπήρχαν στο δεύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης στο τέλος του 1999-2000, υπήρχαν στο τρίτο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης στο τέλος του 2005-2008, αλλά φέτος από το προθέσεων των πιστότερων θέτων της αρχής και των αναδόχων που είχαν επιλεγεί, τα αποτελέσματα πενιχρά. Ήταν πενιχρά γιατί είχαν τη βυθή ανάδοχη να καταθέσουν προτάσεις ενός σχεδίου δράσεως, το οποίο συνέχεια θα υλοποιείται. Μία άγνωστη γραφή έκφραση ήταν λίγο σκληρό, μία λίστα κάπου, χωρίς να υπάρχει τεκμηρίωση στρατηγικής και σε ποιο αποτέλεσμα θέλαμε να οδηγηθούμε. Γι' αυτό εμείς αυτά, ο κύριος Καλλιτέχνη, αισθανόμαστε του ΦΕΚΕ, θα το λέγαμε λίγο πιο ευγενικά, ήταν αποσπασματικά, μικρά παράθυρα στον χρόνο, με κενά τετραετίας από πλαίσιο σε πλαίσιο, άρα μη ιδρυτικό πλήσιμο στην ταυτότητα στο εξωτερικό. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα της τουριστικής προβολής, συγχωρέστε μου που αφορά την Αθήνα, δεν είναι από λάθος, είναι και τα είναι απόλυτα συνήθισμα και έβλαπτα τα νούμερα. Αντίθετα από ό,τι θα θέλαμε, αντίθετα από ό,τι πιστεύουμε, η Αθήνα δεν είναι στους πρώτες 20 τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Και εδώ πέρα, εμείς, με έναν τόνο λίγο πιο κατηγορηματικό, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την περιφέρεια σε αυτού του αρχή, από όλους εσάς με το ρόλο τεχνικό που έχετε, εμείς λαμβάνουμε τον ενθουσιασμό, δεν νομίζω ότι σηκώνει καμία έκπτωση στον στόχο η Αθήνα και η Αττική να λάβουν μια θέση στην πρώτη γραμμή στην τουριστική αγορά την ευρωπαϊκή. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που ο σοβινισμός μας συμβαδίζει και έχει βάση και μοναδικό αντικείμενο. Το 2009 που βγήκε η προκήρυξη αυτή, είχε
κάποιο καινοτόμο σχεδιασμό τη. Ήταν η πρώτη προκήρυξη που βγήκε εκτός του ΕΟΠΕ στην Ελλάδα και ζητούσε τεκμηριωμένη στρατηγική. Ακούω τον όρο επικαιροποίηση στρατηγική. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπορεί να επικαιροποιηθεί κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Μιλάμε για μια εκ του μηδενός τεκμηριωμένη ανάλυση του τι θέλουμε να πουλήσουμε, πού και πώς, θα επικαιροποιηθεί μετά από κάθε κύκλο ετήσιο για να λάβουμε μηνύματα για τις επόμενες χρονιές. Διατρέχω σύντομα λοιπόν το ΟΠΕΣ καταγράφει τις δυνατότητες της ψάχνη κατάσταση και είναι εκτενής αναφορά στη διαβούλευση μόνο των φορέων που εμπλέκονται επαγγελματικά και πολιτικά στο ορισμό της Αττικής. Εμείς ήρθαμε και πέρα από τις απαιτήσεις προκήρυξης για την ελεύθερη δουλειά να καταθέσουμε την άποψή μας πώς μπορεί να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα από την κρίση που υπάρχει σήμερα και πώς αυτή η κρίση που ανήκει άρα αποκαλύπτει όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και επηρεάζει τις εκλογές του περιστόλου και την απόφαση που θα κληθούν, να δώσουμε ένα όραμα για το 2020, να προσδιορίσουμε προϊόντα τουριστικά για τον διεθνή ανταγωνισμό, να τεκμηριώσουμε τα κοινά στα οποία θα αναπληρωθούμε και βεβαίως τα δύο προϊόντα τα οποία θα δούμε συνολικά στη συνέχεια. Μέσα από μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο στη χώρα μας, με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων, καταγράφονται οι εμπειρίες σε όσους στο αεροδρόμιο αποχωρούν από την Ελλάδα μετά την επίσκεψή τους. Επιτρέψτε μου, χρειαζόμαστε τέσσερα σημεία να μας διευκολύνουν στη συνέχεια. Έρχονται κυρίως από την Ευρώπη, έρχονται στην Ελλάδα και στην Αθήνα για την πολιτιστική ενίσχυση και διασκέδαση. Φέρνουν θετικές εντυπώσεις από τη χώρα μας. Χρησιμοποιούν κυρίως το ίντερνετ για να κλείσουν τις θέσεις τους και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τελευταία παράγραφος, οι εναλλακτικές που έχουν στο μυαλό τους να αποφασίσουν ανάμεσα στην Ελλάδα, στην Αττική, στην Αθήνα, δεν είναι αυτονομητή με το Βερολίνο, είναι μεσογειακοί αντικορισμοί που προσδιορίζουν έτσι και τον ανταγωνισμό που έχουν. Είπα προηγουμένως ότι η παιδική μας πρωτοβουλία και πέρα από τις δικές μας υποχρεώσεις αναλύουμε τις τάσεις που υπάρχουν στην αγορά, την τουριστική, μετά τις εκπτώσεις από την οικονομική κρίση. Στο σύνολο μας συνετέχει το κορυφαίο τουριστικό γραφείο marketing στην Ευρώπη, η εταιρεία THR, που η ίδια από μόνη τη και τις δικές της ανάγκες στους πελάτες που πάνω τον κόσμο έχει, διεξήγαγε φέτος τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο έρευνα αγοράς σε 10.000 Ευρωπαίους πολίτες. Σχετικά με το πόσο τους έχει επηρεάσει η κρίση, είναι μία έρευνα που επιτρέψτε με αυτό το κόστος της δεν θα μπορούσε να το αγοράσει αυτό το μόνο ποτέ η περιφέρεια Αττικής, επειδή συνιστούμε για τα κόστη των ομονέων δράσεων. Υπάρχει, η ενεργική τους βάση δεν είναι ακριβώς στο κοινό, έχουμε κάνει κρίση εδώ των βασικών συμπερασμάτων. Βασικά συμπεράσματα που είναι πάλι τα προφανή και θα θεωρούσαμε ότι θα ξέρετε και το ποτέρα. Ο κόσμος σήμερα επιλέγει πιο κοντινούς προορισμούς από τον τόπο καταγωγής του. Κάνει κρατήσεις τελευταία στιγμή. Προσπαθεί να ταξιδέψει σε εποχές έξω από τις πολύ ζεστές τουριστικές περιόδους για να ζητήσει οικονομικότερα πακέτα. Και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους που πρόκειται να ταξιδέψουν, επιβεβαιώνεται πως μέσα από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς στην παγκόσμια αγορά είναι και η Ελλάδα. Δύο προϊόντα εμείς αναδείξαμε και παίρνω στο δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της εξήγησης αυτής, το City Break και ο συνεδριακός τουρισμός. City Break, διήμερες με τριήμερες παραμονές στη δημοφιλής τουριστικούς προορισμούς. Όπως θα δείτε, 2011-2012 είναι περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι οι οποίοι κάνουν τέτοια ταξίδια περισσότερα από ένα δύο το χρόνο. Η μία γραμμή που οριοθετεί εκείνους που το κριτήριο για την επιλογή τους είναι το ύψος και η θάλασσα και βλέπετε ότι το 2005-2010 υπάρχει μια μικρή αριστική τάση. Οι κάτω γραμμές, η πράσινη και η περιήγηση, οι άλλες δύο με τα πιο υπολογικά χρώματα είναι η αδερφίστη και την εξοχή και υπάρχει η κόκκινη παράδοση τελευταία που είναι το City Break και παρατηρεί πρώτον ότι μιλούμε για τη δεύτερη πιο σημαντική αγορά και κυρίως την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά.
Το προφίλ των τουριστών είναι αυτό που θα θέλαμε ως πελάτες, ως πολίτες της χώρας, ως ξενοδόχοι, ως πολιτική ηγεσία, αναπτυσσμένο πνευματικά, βιωτικά. Ξοδεύει πολύ περισσότερο από εκείνο που κατά μέσο όρο έρχεται για τον ίδιο τη θάλασσα. Προέρχεται από τις χώρες που δυστυχώς μάθαμε να τους βάζουν πολλά άλφα, αλλά προς τουρίστες παραμένουν ελπιστικοί. Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια, Γενικά Ευρώπη. Ο ανταγωνισμός, όπως το αναδείξαμε, και είμαι βέβαιος ότι θα έχετε διαπιστώσει στο φάκελο που είχα στα χέρια σας, ότι υπάρχει μια πολύ τεκμηριωμένη ανάλυση του διεθνούς ανταγωνισμού. Αν μιλούμε για την Αθήνα ως πόλη, είναι η Βαρκελόνη, η Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη. Αν μιλούμε για την Αττική ως περιφέρεια, είναι η Κωνσταντινούπολη, το Ντουμπρόβνικ και το Κάιρο. Είναι προορισμοί με πολλά κοινά στοιχεία. Ένα σημαντικό έργο πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα σφαγιακό κλίμα, φιλοξενία. Επιτρέψτε εδώ να κάνω μια λεπτή διάκριση που δεν θα ήθελα να παρεξηγηθεί σε ένα λεπτό θέμα. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε τι είναι εκείνο το οποίο η Αθήνα και η Αττική διαθέτουν και δεν διαθέτει αυτός ο ανταγωνισμός, αυτή η τουριστική προορισμή που βλέπετε στο χάρτη. Δεν είναι τίποτα άλλο αυτό που η περιοχή μας έχει και οι άλλοι δεν έχουν παρά τα νησιά. Τα νησιά του Αποστολικού και γενικότερα το παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Εμείς εδώ πέρα, για λόγους επικοινωνίας, αποκαλούμε τα νησιά αυτά, τα νησιά της Αθήνας, διότι μόνο να κερδίσουν έχουν, εάν ακόμα και στην ορολογία νιώσει ο δυνητικός Ευρωπαίος τουρίστας, επισκέπτης της περιοχής μας, ότι τα νησιά αυτά είναι δίπλα, είναι μέρος της Αθήνας, μέρος της Αττικής. Περνάω πιο σύντομα στο δεύτερο προϊόν κύριο που προτείνουμε, συνεδριακός τουρισμός, υπερτιπλάσια μέση ημερίας και δαπάνη από το πλαστικό της σκέπτη για ήλιο και θάλασσα. Μιλάμε για κατεξοχήν ανεβασμένο βιωτικό και μοναδικό επίπεδο. Μιλάμε για άτομα τα οποία τόσο είναι ευχαριστημένα επιστρέφοντας στις χώρες τους. Επηρεάζουν οικογένειες, φίλους, συγγενείς, συναδέλφους και τους προτρέπουν να επισκεφθούν τη χώρα, που έρχονται και πάλι από τις χώρες της οικονομικά ένωσης, αλλά μας προσδιορίζει και ποιες είναι οι αγορές της χώρας στις οποίες πρέπει να κατευθυνθούμε. Εδώ πέρα αρχίζουμε να βλέπουμε μια παρουσία της Αθήνας, είναι στη 16η θέση στον Ευρωπαϊκό Ανταγωνισμό, είναι μια θετική περίπτωση της Ομιλιάδας, όπου πείσαμε ότι πια η Αθήνα διαθέτει τις υποδομές και συνεδριακές και προσπερασιμότητας για ένα ανταγωνιστική. Δεν μιλάμε για συνέδρια μόνο των 100 και 200 ανθρώπων, αλλά των κινήτων έως 5.000 ατόμων. Κλείνουμε για αυτό που θα θέλαμε να δώσουμε ως όραμα, δηλαδή που θέλουμε να φτάσουμε. Και θα είναι ένας ρεαλιστικός, συντηρητικός, σε εμά και τα ποινά, θα λέγαμε πριν για καιρό, που να είναι η Αττική και η Αθήνα στους 10 πρώτους προορισμούς στην Τιμπρέκη στην Ευρώπη. 10 πρώτους σημαίνει 2 με 3 εκατομμύρια επισκέπτες στην Τιμπρέκη το χρόνο. Δηλαδή σημαίνει περίπου τα 5 εκατομμύρια οι ενδιαφέρουσες το χρόνο, καταλημμένες σε όλο το δεκάμινο. Θυμίζω στην προηγούμενη διαφάνεια ότι η Αττική είχε 4,8 εκατομμύρια ενδιαφέρουσες. Από αυτό το προϊόν που προβάλλει μέχρι τώρα, συμμετέχοντας στον ήλιο και τη θάλασσα της Ελλάδας, δεν θα το χάσει. Μπορεί να το μεγαλώσει και πάνω σε αυτό ισχυριζόμαστε ότι μπορεί να προσθέσει άλλο τόσο από τους Κυπρέους. Είναι προσδοκία στους 10 πρώτους, στο συνεδριακό τουρισμό, διπλασιάζοντας δηλαδή τον αριθμό των συνεδρίων που γίνονται στην Αθήνα. Κατά συνέχεια, μας οδηγεί σε ένα στόχο που δεν είναι άλλος από να συμπεριληφθεί η Αθήνα και η Αττική στους 10 πρώτους πιο επισκεπτόμενους χώρους, περιοχές της Ευρώπης. 5 είναι τα σημεία τα οποία πρέπει να διαπλάσουμε ως πόλιο θαυμό. 5 είναι οι πρωτιές που έχει η Ελλάδα, τα δικά μας άλφα, ο πολιτισμός. Η πρόταση που ανέφερε προηγουμένως στο παραλιακό μέτωπο και στα νησιά της Αθήνας και της Αττικής. Η μεσογειακή κουζίνα, η γλωσσενία των καθήκων αυτής της γης και η ζωντάνια που υπάρχει σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής,
ένα μήνα θα το δούμε αργότερα πώς αυτό στρατηγικά διαπνέει όλη μας την κοινωνική εξαρτία. Νομίζω ότι σαν χρειαζόμαστε από αυτή τη διαφάνεια όπου μπορούμε να δούμε γειτονικές χώρες, χώρες που θα θέλαμε να μας ακολουθούν στο διαφάνεια του τουρισμού, χώρες από τις οποίες ξεκινήσαμε πρώτη τη διοίκηση στην παγκόσμια τουριστική αγορά, να έχουν προσωπικοποιημένους στόχους για τα 10 χρόνια που θα ακολουθήσουν. Ενώ στην Ελλάδα, στόχος, μακρύς στόχος, μέσο πρόθεσμος, δεν υπάρχει. Για να μην αδικήσω και μηδενίσω και απαξιώσω, κάτι το οποίο νομίζω ότι θα αναφυφίσει τις προθέσεις και θα διοικούμε μια έξι, θα κάνω δύο αναφορές. Η πρώτη είναι αυτό που ο ΕΟΚ σήμερα διαθέτει, που είναι ένα κείμενο για την περίοδο 2013. Αναφέρει αρκετά ότι πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από το παραθαλάσσιο μοντέλο και σε άλλες μορφές τουρισμού και κάνει μια ειδικότερη αναφορά για την Αθήνα, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η ανάπτυξή της ως τουρισμός στην Κυπρέα, τουρισμού αναψυχής και συνεδρίου. Και μια παρέμβαση που έγινε πέρσι 19 Μαΐου σε ιδιαίτερη και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Αθήνας, ότι τότε το μεάρχη της τουριστικής ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα υπουργός τουρισμού και όλη τη Χαρογιάννη, είχε θέσει ως στόχο να μεταβεί η Αθήνα σε ένα ανταγωνιστικό τουριστικό πόλο έξης, με δύο άξονες κύριους. Ο πρώτος είναι να αμοιβηθεί το θέμα της εγκληματικότητας και της ανομίας στο κέντρο και το δεύτερο που μας αφορά άμεσα, η ανάπτυξη λοιπόν των φόρων τουρισμού στην Αθήνα, όπως είναι ο συνεδριακός τουρισμός εδώ στην Κυπρέα. Άφησα και τελευταίο δύο διαφάνειες, τα συμπεράσματα από τη διαβούλευση που έγινε, που ήταν μια συμβατική μας υποχρέωση, προτείναμε στην αναφέρουσα αρχή, στην περιφέρεια Αττικής, να μην τους δούμε όλους μαζί, αλλά να διαθέσουμε τον χρόνο τις 4 ώρες σε κάθε έναν φορέα ξεχωριστά. Η περιφέρεια το αγκάλιασε, έγινε το συντονισμό της στις εγκαταστάσεις της από τις 5 Μαρτίου μέχρι αρχές Απριλίου, αν εξαιρέσουμε ότι μας έβγαλε λίγο εκτός στον χρόνο, μας έδωσε πάρα πολύ κρίσιμα συμπεράσματα, στα οποία είναι συνισταμένη σε κάτι που όπως είπε το κόλλο του Συμβουλίου, τον άξιο πρόεδρο να λέει ότι ομόφωνα συμφώνησαν όλοι. Οι ξενοδόχοι, και ο ΕΟΤ, και το Υπουργείο, και οι επαγγελματίες, και τα ερμηνευτήρια, και το κυρία και ο διοίκηση. Πρώτο, την ανάγκη να δημιουργηθεί επιτέλους ένα όρο. Ένα όρο με κενά. Με ταυτότητα στη διεθνή αγορά για την Αττική. Δεύτερον, ότι η Αθήνα πρέπει να είναι το κλειδί αυτή τη επικοινωνία, γιατί είναι το πιο γνωστό όνομα που υπάρχει σήμερα από το τρίτο δάνο στην περιφέρειά μα. Τρίτον, ότι πρέπει να προωθηθεί η Αθήνα ω ένα συγκεκριμένο προορισμό. Τέταρτον, αυτό που είχε ζωικά μέσα στα προηγούμενα, ότι τα νησιά του Θεσσαλονικού μπορούν να είναι το συνολικό πλεονέκτημα τη τουριστική προβολή και τη ανταγωνιστικότητα τη Αττική. Πέμπτον, να συνέλασαν όλοι και συμφώνησαν ότι πρέπει να αυξηθεί η εποχικότητα τη τουριστική προϊόντων. Αυτό είναι πολύ προφανέ, το λένε και στα κανάλια. Έκτον, ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η διαδικτυακή στρατηγική, δηλαδή το μέσα από το ίντερνετ, όπω ακούσατε, έχει γραφτεί η ειδική μέρημα. Έβδομον, το κεντρικό περιφερειάρχη, οι συνέργειε μεταξύ των φορέων που βλέπετε, χαρακτηριστικό το παράδειγμα ο Δήμο Αθήνα στην περιφέρεια. Όχι, στον βαθμό που μπορεί από το έργο να συμβάλλει στην αναστροφή τη αρνητική εικόνα που υπάρχει από τι αφορμέ τη αρνητική δημοσιότητα που έχει προσφέρει ή έρευνα προσφέρει ω πολίτε τη αρχισόρα τα τελευταία χρόνια. Ένα εδώ, αυτή η κριτική που γίνεται για τη σκοπιμότητα συμμετοχή στι εκθέσει δεν είναι η εκθέση πια τη εποχή τη έκθεση Ανωνίκη που πηγαίναμε με την κυβέρνηση με σακούνε, με προσπέκτου και παίζαμε. Το πριν δεν παίζεται λίγο διαφορετικά, έχουμε προβλέψει εναλλακτικού τρόπου και αξιούμε τι εκθέσει που πάμε πιο στοχευμένα και πιο εξειδικευμένα. Και τα τελευταία είναι η ενσωμάτωση των εκδόσεων τη οικονομική κρίση, στην οποία αναφέρθηκα και προηγούμενα. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω και καταθέσω μια απόφαση προ την περιφέρεια και προ εσά όλου. Έρχομαι μετά από 4-5 χρόνια σε αυτή την αίθουσα, με αυτή την ατμόσφαιρα που υπάρχει σήμερα. Κάποιο άλλο ομιλητή να μην διαπιστώνει ένα κενό 4-5 ετών, να μην θυμάται κανένα τίποτα από ό,τι εμεί λέμε τώρα, άρα και τα λεφτά αυτά να έχουν πεταχθεί, θα πρέπει
Όταν εμείς τελειώσουμε το Σεπτέμβριο 2015 με το καλό, στην πρώτη ενέργεια που σηματοδοτεί το ξεκίνημα στην παγκόσμια τουριστική αγορά της τουριστικής προβολής και τη χρονιά που ακολουθεί, και τη χρονιά του 2016, η πρώτη ενέργεια συμβολική είναι πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου 2015 η διεθνής έκθεση Κιλοδήμου. Θα πρέπει εκεί η περιφέρεια Αττικής με ένα καινούργιο ανάδοχο να είναι παρούσα. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει αρκετά νωρίτερα στον χρόνο, 1,5 χρόνο πριν, να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής του νέου ανάδοχου για να μην υπάρξει κανένα κενό. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα η διαδικασία και δεν θέλω για διάλογο. Ας συνεχίσω το εξής. Εγώ σε αυτή την ενότητα θα μοιραστώ μαζί σας την κατανομή του προϋπολογισμού σε ενότητες μαζί με τις περιγραφόμενες δράσεις σε κάθε ενότητα. Όπως το είπα, το έργο είναι σύνθετο, είναι εξειδικευμένο. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω με απλά λόγια και βεβαίως εδώ είμαστε μετά και οι συνεργάτες μας να σας απαντήσουμε στις ερωτήσεις που τυχόν έχετε. Ξεκινάμε λοιπόν με μια συνοπτική τηλεοπερισκόπηση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, έτσι όπως κατακυρώθηκε στην εταιρεία μας, είναι 6.942 ευρώ, με μια έκπτωση δηλαδή 16% έναντι του προϋπολογισμού ο οποίος διακηρύχθηκε. Η καταλήγη αφημιστική δαπάνη, συν ΦΠΑ. Α, 6 εκατομμύρια. Η καθαρή διαφημιστική δαπάνη στα μέσα έχει προβλεφθεί να είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 80% αυτή τη δαπάνη στέλνει σε μέσα του εξωτερικού. Για έντυπα και παραγωγές των εντύπων, το ποσό που έχει προϋπολογιστεί είναι 600.000 ευρώ. Η παραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού θα αφιερώσουμε 850.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό γι' αυτό. Θα πάνε σε 30 εκθέσεις εξωτερικού, όσες ήταν και το. Και ο φυσικός προσδιορισμός του έργου μέσα στην προκήρυξη, παρότι η προκήρυξη ήταν για πενταετία και τώρα πλέον μιλάμε για 3,5 χρόνια, θα πάμε στον ίδιο αριθμό εκθέσεων, απλά θα πάμε σε περισσότερες εκθέσεις κάθε χρονιά. Τις εκθέσεις του εσωτερικού και κατόπιν των διαδουλεύσεων που κάναμε με τους φορείς, γιατί θεωρήθηκαν ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικές για το αντικείμενο το οποίο ζητάμε, που είναι η προσέγγιση τουριστών από το εξωτερικό για City Break, έχει αντικατασταθεί με κάποιες άλλες ενέργειες που θα τις δείτε παρακάτω. Επιπλέον ενέργειες που εντάχθηκαν ως δράση στο πρόγραμμα, στον ίδιο προϋπολογισμό, επιπλέον του ποσοτικού προσδιορισμού που είχε προκήρυξη και η τεχνική μας προσφορά, είναι ένα crisis manual, η δημιουργία δηλαδή μιας διαδικασίας διαχείρισης κρίσεων, γιατί το είπαμε στις διαβουλεύσεις, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε περίπτωση που υπάρχουν αναστατώσεις στην περιφέρεια, κάπως πρέπει να το διαχειριστούμε. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει ένα εγχειρίδιο για τη διαχείριση αυτής της κρίσης, καθώς επίσης και ένα media training, δηλαδή μια εκπαίδευση των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται στο έργο, του πώς θα πρέπει να διαχειριστούν τις επαφές τους με τα μέσα σε περίπτωση που ξεσπάσει κάποια κρίση στην περιφέρεια. Επιπλέον έχουμε προσθέσει ηλεκτρονικές εφαρμογές στο κινητό τηλέφωνο. Είναι το καινούριο μέσο. Ίσως επειδή η διακίνηση είχε βγει πριν από αρκετά χρόνια, δεν είχε προβλεφθεί η σπουδαιότητά του, αναγνωρίστηκε στο επίπεδο των διαβουλεύσεων και στην πρώτη επιτεργοποίηση που κάναμε και συμπεριελήφθησα. Υπάρχουν εφαρμογές click-to-see. Αυτές είναι ένα μικρό barcode, για να το πω απλά, πάνω σε κάθε έντυπη καταχώρηση, την οποία κάποιος μπορεί να φωτογραφίσει με το κινητό του και αυτόματα να δει ένα οπτικοακουστικό υλικό γύρω από αυτή τη διαφήμιση. Ένας πολύ μοντέρνος, εύκολος και αναμενόμενος τρόπος διαφήμισης. Στην Αμερική, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, όλα τα κτίρια τα οποία διαθέτουν διαμερίσματα στους ουρανοξύς και νοικιάζονται έχουν ένα κλικ του σύ στην είσοδο. Ο κόσμος περνάει, φωτογραφίζει, πρέπει αμέσως μια εικονική περιήγηση του χώρου που είναι στους ενοικιές. Τρία μεγάλα event στην περιφέρεια που θα διαφημιστούν και έντονα και θα προσελκύσουν τουρισμό, έχουν προβλεφθεί να γίνουν σε συνδυασμό με το Μαραθώνιο. Πάλι μέσα από τη διαδικασία των διαβουλεύσεων αναγνωρίστηκε η ανάγκη να ενισχυθεί
η σημαντικότητα του κλασικού μαραθωνίου στην περιφέρειά μας και αυτό γιατί ο συγκεκριμένος μαραθώνιος δεν έχει οικονομική δυνατότητα να φέρει τα πολύ μεγάλα ονόματα. Αυτό που έχει σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ότι γίνεται στο φυσικό χώρο και εμείς διοργανώνουμε τρία πολύ μεγάλα events, τα οποία θα δώσουν δημοσιότητα, θα ενισχύσουν τη μοναδικότητα του μαραθωνίου και ταυτόχρονα θα αποτελέσουν μια εξαιρετική αφορμή για την προσέλκυση τουριστών για εκείνη τη διάσταση. Επίσης, λόγω της αρνητικής δημοσιότητας που υπάρχει γύρω από την περιφέρεια της Αττικής, αναγνωρίστηκε η ευκαιρία και εντάχθηκε στις δράσεις μας να βρούμε 5 celebrities τα οποία είναι αναγνωρίσιμα και έχουν μια επιρροή στην κοινή γνώμη στις χώρες στόχους που στοχεύουμε, που θα τις δούμε αναλυτικά αργότερα, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα οδηγορικό μαζί τους, οι οποίοι με την επιρροή που έχουν στην κοινή γνώμη να μπορέσουν να προσεγγίσουν στοχευμένα πια ο Γερμανός στη Γερμανία, ο Γάλλος στην Γαλλία και το καθεξής και η κοινή γνώμη της χώρας. Και υπάρχει και μια γραμματική άποψη στην προέκταση του Ελληνικού. Παρακαλώ και συνάδελφοι να μην το διάλογο γιατί είναι σοβαρά. Και πολύ θέλω να παρακολουθήσω. Υπάρχει και μια γραμματική αύξηση μέσα στο οποίο καταθέτουμε σήμερα στον αριθμό των εντύπων, τα ξενοδοχεία, τα επιμελητήρια, τα μεγάλα ξενοδοχεία της Αθήνας, τα μικρότερα ξενοδοχεία της υπόλοιπης περιφέρειας των νησιών έχουν ανάγκη από υλικό. Έρχεται ο τουρίστας και δεν έχουν τι να δώσουν. Εμείς λοιπόν έχουμε αυξήσει δραματικά πολύ πάνω από τον φυσικό προσδιορισμό που είχε θέσει η προκήρυξη και η τεχνική μας προσφορά τον αριθμό των εντύπων που θα προσφέρουμε. Λίγα λόγια για τον ανταγωνισμό. Είναι αρκετά δημοσιεύματα αυτές τις μέρες. Θα πούμε λίγα λόγια στο τέλος αυτής της παρουσίασης γι' αυτό. Καταρχάς θα ξεκινήσω από ένα απλό ερώτημα που μπορεί να έχουμε. Έχουμε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ να διαθέσουμε. Είναι πολλά και είναι λίγα. Εγώ θα σας πω ότι είναι λίγα. Θα σας το πω αυτό, δίνοντας κάποια συνεργασία και ως περιφερειάρχης ή προκοσμοτέ, μόνο σου λένε 30 εκατομμύρια για να διευθύνει στην Ελλάδα τα προϊόντα. Συγκριτικά στοιχεία θα σας πω ότι μόνο τον Μάιο η Ρουμανία ξόδεψε 1,3 εκατομμύρια σε τηλεοπτική δαπάνη για τη διαφήμιση του φυσικού της προορισμού. Η Κροατία ξόδεψε τον Μάιο του 2012 750.000 τηλεόραση. Η Φύρο, τα Σκόπια, 450.000. Η Αίγυπτος, γιατί θα συζητήσουμε για αυτό το κοστολόγιο, που είδατε τι υψηλό στρατηγικό στόχο έχει στο να καταστεί ένας από τους top 5 τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως μέχρι το 2020, ξοδεύει μόνο στο Google για να φαίνεται ψηλά το site της Αιγύπτου στις μηχανές αναζήτησης, τράχει τις πληρωμένες διαφημίσεις και όσο καταλαβαίνετε τι εννοώ, ξοδεύει 10 εκατομμύρια ετησίως. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα κονδύλι στα χέρια μας, το οποίο κανένας δεν θα το έλεγε μεγάλο για το σκοπό που καλεί την επιτελέση. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει την άριστη προεργασία και με τους ανθρώπους της περιφέρειας και παίρνοντας όλη τη γνώση που υπήρχε από τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις καλύτερες δράσεις σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και να διαχειριστούμε αυτό το κονδύλι με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πάμε λοιπόν μαζί σας να δούμε ενότητες όπως είναι κατατεθειμένες τροπές, τον προϋπολογισμό και την κατανομή της δαπάνης που έχει γίνει και ποιες είναι οι δράσεις οι οποίες είναι πίσω από αυτή τη δαπάνη. Πιστεύω ότι στο τέλος αυτής της παρουσίασης θα επιτρέψει μια καλύτερη κατανόηση για το αν ξοδεύονται τα χρήματα αυτά λογικά ή όχι, γιατί από κάποια δημοσιεύματα που είδαμε στις εφημερίδες αυτή τη μέρα, καταλαβαίνω αυτές τις μέρες, καταλαβαίνω ότι κοιτάμε μία λεζάντα και μία λέξη και θεωρούμε ότι έχουμε κατανοήσει το περιεχόμενο. Όχι, δεν έχουμε κατανοήσει. Είμαστε σήμερα εδώ για να βοηθήσουμε εσάς και όποιους άλλους ενδιαφέρονται να το κατανοήσουν, για να δούμε ότι τα χρήματα ξοδεύονται με συνέπεια, ξοδεύονται με βέβαιος, γιατί τα χρήματα αυτά έχουν να εκτελέσουν ένα σκοπό. Να βοηθήσουν τον τουρισμό αυτής της χώρας τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα άλλο διαθέσιμο κονδύλι. Εμείς θα την εντοπίζουμε βεβαίως και ελπίζω και οι κριτικές να είναι πάντα μέσα σε αυτό το πρίσμα. Ερχόμαστε λοιπόν, η πρώτη δαπάνη είναι η κατάρτιση και επικαιροποίηση του ΟΠΕΣ. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά, έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία τα οποία έχουν στο στρατηγικό σχεδιασμό, έχουν γίνει διαβουλεύσεις, έχει συσταθεί ένα ΟΠΕΣ 850 σελίδων, το οποίο θα επικαιροποιεί τη συνέχεια. Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνει το στρατηγικό σχεδιασμό με τους συνεργάτες στο εξωτερικό, την THR, η οποία μας έδωσε τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού.
η οποία αποτελείται από πρώην στελέχη της TUI και την Thomas Cook, που είναι η μεγαλύτερη tour operators, άρα η γνώση που έχουν για τα θέματα του τουρισμού είναι πολύ εξειδικευμένη και πολύτιμη. Το δεύτερο κομμάτι που καλύπτει η δράση, που καλύπτει αυτό το κόστος, είναι η συνεχή διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς του τουρισμού, όχι μόνο για την αρχική κατάρτιση του ΟΠΕΣ όπως την παρουσιάζουμε σήμερα, αλλά για την συνεχή επικαιροποίησή του. Εμείς δεν κάνουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος θα μείνει όπως έχει για τα υπόλοιπα τρία χρόνια. Θα ήταν ανεδαφικό. Κάνουμε έναν αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος επικαιροποιείται συνέχεια βάσει των αποτελεσμάτων αυτού του μείγματος δράσεων και βάσει της εξέλιξης του περιβάλλοντος που επηρεάζει σαφώς τη δράση. Για να καταγράψουμε λοιπόν αυτή τη γνώση και να μπορούμε αποτελεσματικά να επαναπροσδιορίζουμε το πώς και το πού θα διοχετεύονται αυτά τα κονδύλια, υπάρχει μια πρόβλεψη και θα γίνει μέσα σε αυτό το κόστος μια μεγάλη έρευνα αξιολόγηση της τουριστικής προβολής της περιφέρειας. Μίλησε και ο κ. Κρίτσαλης γι' αυτό. Θα ξεκινήσουμε με έρευνες και στο αεροδρόμιο και σε άλλα σημεία και στο ίντερνετ και σε όλες τις ενέργειες τις οποίες θα κάνουμε, έτσι ώστε να καταγράφουμε την άποψη του κοινού για την τουριστική προβολή της περιφέρειας. Μας ενδιαφέρει, μας είδαν, μας άκουσαν, πίστηκαν να έρθουν και από πού, ήταν το ίντερνετ, ήταν η έκθεση, ήταν ένα οπτικό ακουστικό υλικό που έδωσε στα χέρια τους, ήταν ο χάρτης καλός, τους βοήθησε, δεν τους βοήθησε. Συνεχίζει λοιπόν παρακολούθηση μέσα από την έρευνα για την έκθεση των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε αποτελεσματικά να μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τις δράσεις τους. Για όλο αυτό, γιατί η μέτρηση και υπάρχουν επικαιροποιήσεις που πέρσι κάθε εξάμηνο, άρα εμείς καθόλου τη διάρκεια του εξαμήνου μετράμε τα εργαλεία ερευνών, τεκμηριώνουμε, αναφερούμε προτάσεις και επανεπικαιροποιούμε. Έτσι λοιπόν, μόνο χοντρικά θα σας πω ότι σε αυτό το έργο και αυτό το τομέα θα απασχοληθούν καταρχάς, απασχολήθηκαν 8 άτομα επί 40 ώρες και επί 10 εβδομάδες, δηλαδή 2,5 μήνες, για την αρχική κατάρτιση του ΟΠΕΣ και για την επικαιροποίησή του, περίπου 8 άτομα με μέσο όρο 4 ώρες την εβδομάδα. Για τους υπόλοιπους μήνες που θα φέρει το πρόγραμμα, θα απασχολείται σε αυτή τη δράση. Η επόμενη ενότητα που μοιράζομαι μαζί σας είναι η δημιουργία της περιφερειακής τουριστικής ταυτότητας. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, θα πρέπει να σας πω όμως ότι με έχει προσβάλει το δημοσίευμα το οποίο είδα στις εφημερίδες τις τελευταίες δύο μέρες, με έχει προσβάλει και ως επαγγελματία, αλλά με έχει προσβάλει προσωπικά ως επαγγελματία, με έχει προσβάλει και ως να κάνει έξω. Και έχουμε απαντήσει σε αυτό το δημοσίευμα. Υπάρχει πληρωμένη ανακοίνωση της εταιρείας μας Ήδρα στα Νέα, μπορείτε να τη δείτε, η οποία απαντάει σε αυτά τα δημοσιεύματα. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να ασκεί κριτική ότι η περιφέρεια Αττικής ξοδεύει 138.000 ευρώ για να φτιάξει ένα λογότυπο. Και αυτό δεν θεωρώ ότι είναι έλλειψη γνώσης, είναι έλλειψη ενδιαφέροντος και έλλειψη συνέστησης για τη σημαντικότητα του έργου που καλούμεθα όλοι μαζί να εκπληρώσουμε. Τα 138.000 λοιπόν πηγαίνουν στις εξής δράσεις. Μελέτη ανταγωνιστικών λογοτύπων. Μελετήσαμε παγκόσμια πώς είναι τα λογότυπα των κύριων ανταγωνιστικών χωρών. Αξιολογήσαμε την υπάρχουσα ταυτότητα της περιφέρειας. Την θέλαμε, θέλουμε να την κρατήσουμε. Είναι αναγνωρίσιμη, χρειάζεται επεμβάσεις. Σχεδιάσαμε λογότυπα σε 6 εναλλακτικές προτάσεις σε 2 γλώσσες. Έγινε μελέτη λογοδίκησης 14 θεματικών ενωτήτων, γιατί είναι άξονες επικοινωνίας μας αυτή. Γαστρονομία, διασκέδαση, πολιτισμός κλπ. Και η μελέτη του πώς θα ενσωματωθούν αυτές οι λογοτυπήσεις σε όλα τα προτινόμενα δημιουργικά υλικά. Έγινε μελέτη και εφαρμογή του εταιρικού λογοτύπου, που πρέπει να μελετηθεί πώς θα στηθεί σε μια καταχώρηση, πώς θα εμφανιστεί σε ένα έντυπο, πώς θα εμφανιστεί σε ένα site. Περιλαμβάνει τον δημιουργικό σχεδιασμό 13 διαφορετικών έντυπων καταχωρήσεων που θα βγουν σε εφημερίδες οι έντυπα και 14 διαφορετικά έντυπα φυλάδια, χάρτες κλπ. Σε 4 γλώσσες. Προσθέστε τα, είναι 28 επί 4. Είναι σχεδόν 100 πόσα παραδοτέα. Αυτό λοιπόν απασχολεί 8 άτομα επί 40 ώρες την εβδομάδα, επί 12 εβδομάδες και καλύπτει αυτό το κόστος το οποίο έχει προσδεχθεί. Η δεύτερη ενότητα αφορά στην δημιουργία και στην παραγωγή του προωθητικού υλικού. Αυτό το κόστος έχει να καλύψει την πλήρη ανάπτυξη των δημιουργικών προτάσεων που σχεδιάσαμε στην προηγούμενη φάση, με τα πλήρη κείμενα, τις πλήρες φωτογραφίες, σε 13 διαφορετικά φορμάτ, έναν χάρτη ο οποίος διπλώνει έτσι, έναν χάρτη ο οποίος διπλώνει αλλιώς, ένα έντυπο μεγάλο, ένα έντυπο μικρό,
διαφορετικές λοιπόν εφαρμογές των εντύπων μας έχουν 13 διαφορετικά σχήματα εντύπων σε 4 γλώσσες. Περιλαμβάνει και πολυτελή έκδοση ενός λευκόματος 250 σελίδων, το οποίο θα εκτυπωθεί σε 5.000 θεμάχια, με πρωτότυπες φωτογραφίσεις από τον διάσημο φωτογράφο Λάκη Διαμαντόπουλο, το οποίο θα αποτελέσει το κύριο δώρο που θα δίνουν στους δημοσιογράφους, τους οποίους θα τους καλούν για την ελληνική συμπεριφέρεια. Περιλαμβάνει ένα κόστος ενοικιάσεως slides, γιατί τα slides που θα φωτογραφίσουμε δεν είναι τα μόνα που θα χρησιμοποιήσουμε, και όλα μας τα έντυπα χρειάζονται slides. Χρειάζεται επιμέλεια κειμένων, χρειάζονται οι φωτογραφίες που όπως είπα θα γίνουν, δικαιώματα μοντέλων, έλεξη εργασίες, διαχωρισμοί και δοκίμια. Χρειάζονται μεταφράσεις σε 4 γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Γίνεται ταυτόχρονη η επιμέλεια των μεταφράσεων, γιατί το κείμενο πρέπει να έχει μια διαφημιστική χρειά. Οι μεταφράσεις γίνονται στην Ελλάδα, στέλνονται στα γραφεία του δικτύου μας στο εξωτερικό, όπου γίνεται η κριτική επιμέλεια. Γίνεται μια επιμέλεια παραγωγής και εκτύπωση 3,5 εκατομμυρίων τεμαχίων εντύπων. Οι ανθρωπόρες, οι οποίες έχουν προβλεφθεί γι' αυτό, είναι 6 άτομα και επί 12 εβδομάδες και 40 ώρες. Το τρίτο κομμάτι είναι η δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού περιεχομένου. Δεν είναι site, είναι δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού περιεχομένου. Ό,τι είναι ηλεκτρονικό περιεχόμενο σε όλα τα μέσα ενδύεται σε αυτή την κατηγορία. Ξεκινάμε λοιπόν ως πρώτη ενότητα την κατασκευή και την παραμετροποίηση της διαδικτυακής δίνης. Θα προσπαθήσω να τα πω απλά, ελπίζω να γίνω κατανοητός και σίγουρα θα επιτεθούν και στις ερωτήσεις. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν που καλούμε να κάνουμε σε αυτή την ενότηση είναι να αναλύσουμε τις απαιτήσεις. Έχουμε στρατηγικό σχεδιασμό, έχουμε καταγράψει και τα κίνητρα που έχουν οι άνθρωποι στις κύριες χώρες, στόχους που έχουν για να επισκεφθούν την Ελλάδα, είναι γαστρονομία, έρχονται για ένα διήμερο, έχουν παιδιά ή δεν έχουν παιδιά, έρχονται να διασκεδάσουν ή έχουν τα παραστασία, έρχονται να δουν τους αρχαιολογικούς χώρους ή όχι. Έχουμε κάνει λοιπόν μια ανάλυση ποιες είναι οι απαιτήσεις του χρήστη. Και αυτό το κομμάτι του ηλεκτρονικού περιεχομένου είναι εξόχως σημαντικό για εμάς. Δεν το λέω για εμάς, ενώ για την προβολή μας ως περιφέρεια και ως χώρα. Γιατί ο κόσμος στο εξωτερικό, το κύριο θέμα που έχει με την Ελλάδα είναι ότι φοβάται ότι τα πράγματα δεν είναι οργανωμένα. Προχθές συνάδελφός μου από τη Ρουμανία με πήρε τηλέφωνο και λέει: έχουμε κλείσει διακοπές, πάμε στην Άξο. Θα μπορέσω να πάω από το αεροδρόμιο στο λιμάνι, γιατί η γυναίκα μου φοβάται. Και του λέω: όχι, θα έρθει. Μια σκάση κάτι, θα βγάλει τηλέφωνο και θα σε πάρω. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και η πρώτη ευκαιρία που έχουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι τα πράγματα είναι οργανωμένα και δεν υπάρχει κίνδυνο από την παραπληροφόρηση είναι να του δώσουμε μια εικονική εμπειρία περιήγησης η οποία είναι οργανωμένη. Αν δει λοιπόν σε ένα site και πήγε οργανωμένο ηλεκτρονικό περιεχόμενο γύρω από την εμπειρία που προσδοκεί να έχει, τότε έχουμε πολλές πιθανότητες να το πείσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε ανάλυση απαιτήσεων, το πρώτο κομμάτι. Ποιες είναι οι πληροφορίες που ψάχνουν ο χρήστης. Το δεύτερο, να σχεδιάσουμε αυτές τις ανάγκες, να σχεδιάσουμε αυτό το υλικό και βάσιμο πραγμάτων που μας έχει πει η έρευνα. Ξεκινάμε λοιπόν και φτιάχνουμε ένα αρχικό σχεδιασμό για το site μας. Ποια είναι η αρχικοπαλιά, ποιος είναι, να το πω έτσι, τα περιεχόμενα του site. Το τέταρτο κομμάτι είναι η κατασκευή της κλίνης, ένας δυναμικός προγραμματισμός, είναι καθαρά προγραμματιστική δουλειά, η οποία γίνεται καινή περιεχομένη. Είναι απλά μία μηχανή, γιατί εδώ στην περιφέρεια εμείς θα δώσουμε ένα αυτοκίνητο, θα το οδηγήσουμε εμείς για 3 χρόνια, αλλά μετά αυτό το αυτοκίνητο θα το παραδώσουμε να το οδηγήσει κάποιος άλλος. Στην επόμενη ενέργεια αυτή η μηχανή θα υπάρχει. Είναι μια μηχανή στην οποία πάμε και δυναμικά χρήστες φορτώνουμε περιεχόμενο. Και είναι σχετικά εύκολο να αλλάξει κάποιος το περιεχόμενο από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η μηχανή. Δεν το σχεδιάζουμε δηλαδή μια φορά και το πετάμε. Έτσι λοιπόν γίνεται η κατασκευή αυτή τη στιγμή. Στη γλώσσα μας λέγεται ένα content management system. Αυτό είναι ένα site, είναι ένα content management system.
γίνεται σε μια γλώσσα προγραμματισμού που λέγεται Joomla, που είναι δωρεάν, είναι open source, γιατί είναι χαμηλό το κοστολόγιο και να είναι και ευρεία η γνώση τεχνική γύρω από τον προγραμματισμό, έτσι ώστε να μπορέσει να επαναχρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Η πέμπτη ενέργεια εδώ είναι η ανάπτυξη συνδέσεων με εταιρείες οι οποίες θα συμμετέχουν στο site μας, όπως είναι η Expedia και η TripAdvisor, οι οποίες είναι εταιρείες αναγνωρισμένες σε επίπεδο περιεχομένου από όλους τους ανθρώπους του εξωτερικού. Μας προσφέρουν λοιπόν περιεχόμενο το οποίο ανανεώνεται καθημερινά και αυτή η ανανέωση μας βοηθά έτσι ώστε να δίνουμε αξιόλογη πληροφόρηση προς τα έξω, αλλά ταυτόχρονα μας βοηθά και στις μηχανές αναζήτησης να εντατιόμαστε ψηλά. Και εκεί όμως υπάρχει μια αμοιβή. Ενημερώνουμε, επικαιροποιούμε και αυτή την επικαιροποίηση την αποτυπώνουμε στους χάρτες που θέλει το site για 12.000 σημεία και τους χάρτες που έχουμε επιλέξει να επικαιροποιήσουμε γιατί πρέπει να έχουμε τις μέγιστες συνέπειες το πώς ξοδεύονται αυτά τα χρήματα είναι πάνω στους χάρτες της πύλης γνωμολόγησης της περιφέρειας. Θα μπορούσαμε να πάμε να φτιάξουμε καινούριους χάρτες. Εμείς λέμε όχι, θα εξοικονομήσουμε τον έξω αριθμό των χρημάτων, να πάμε πάνω στους υπάρχοντες χάρτες της πλήρης γνωμολόγησης της περιφέρειας, που έχει ήδη γίνει μια δουλειά και αποτυπώνονται οι διαδρομές και οι συγκοινωνίες. Θα πάμε εκεί πάνω να επικαιροποιήσουμε εστιατόρια, ξενοδοχεία και ό,τι άλλη πληροφόρηση χρειάζεται ο επισκέπτης, έτσι ώστε στο τέλος θα έχουμε σε δύο μερικές επικαιροποιημένους χάρτες. Και στο site της περιφέρειας, αλλά και στην πλήρη γνωμολόγηση. Συμπληρωμένο ότι η πλήρη γνωμολόγηση έχει μια επικαιροποίηση στα σημεία του 2007. Ένα μεγάλο λοιπόν κομμάτι χρημάτων αφιερώνεται στην επικαιροποίηση. Ταυτόχρονα να πω ότι γίνεται ειδική προγραμματική μελέτη, προγραμματιστική μελέτη, έτσι ώστε μέσα από αυτή την επικαιροποίηση να μπορεί κάποιο πολύ εύκολα να κλικάρει και να δει: θέλω να δω στο χάρτη μόνο τα εστιατόρια ή να δω μόνο του αρχαιολογικού χώρου. Και να ζω μάλιστα και κατά χρονολογική σειρά, να δω προϊστορική περίοδο, να δω νεοκλασική περίοδο. Έτσι λοιπόν γίνεται πολύ δουλειά. Είμαι ο προγραμματισμός για την τηλεοπτική εμφάνιση του προγράμματος. Ταυτόχρονα αφιερώνονται χρήματα έτσι ώστε να βελτιωθεί ο σχεδιασμός, η εικαστική απεικόνηση των χαρτών της πλήρης περιφέρειας, διότι χρειάζεται να ομορφύνει αυτό λίγο. Δημιουργούμε κάποια πρωτότυπα σίγουρα και ταυτόχρονα, όπως είπα, ενημερώνεται η πλήρη δρομολόγηση της περιφέρειας. Αυτό λοιπόν είναι ένα κόστος κέρδους 90.000 ευρώ. Αυτό το site για να λειτουργήσει πρέπει κάποιο να φιλοξενείται. Πρέπει να έχει μια ηλεκτρονική καρδιά, η οποία να το φιλοξενεί. Έχουμε αποφασίσει να συνεργαστούμε, είπαμε ότι η φιλοξενία του σερβερ θα κοστίσει 77.000 ευρώ για 3 χρόνια. Υπήρξαν κάποιες φωνές στον τύπο που λένε ότι αυτό είναι πανάκριβο. Αλλιώς το parking θα πληρώσει κάποιος για ένα matchbox και αλλιώς το parking θα πληρώσει κάποιος για ένα κρατικό αυτοκίνητο. Γιατί αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό parking αυτό. Ανάλογα με το μέγεθος που χρειάζεσαι της πολιτικότητας. Δηλαδή, αν φτιάξω μια σελίδα για ένα κομμωτήριο και προβλέπω ότι θα έχω 5 ή 10 επισκέπτες την ημέρα, θα πληρώσω πολύ λιγότερο σε επίπεδο φιλοξενίας των servers από ότι αν είναι ένα site το οποίο δέχεται 1.000.000 επισκέπτες. Θέλω μεγαλύτερη χρηματικότητα, θέλω μεγαλύτερη τεχνολογία από πίσω. Έτσι λοιπόν, τα κοστολόγια είναι εδώ, το ενδεικτικό κόστος που έχουμε ζητήσει από την ΕΕ, που είναι γύρω στα 3,5 τεραμπάιτ, είναι γύρω στα 2.000 ευρώ το μήνα, επί 36 μήνες φτάνουμε στο πράξο του προάνευτο. Το επόμενο κομμάτι, αν θυμάστε, κι αν έγινε ακατανοητός, ότι το πρώτο κομμάτι του 390.000 αφορούσε τη μηχανή, έτσι το μηχανικό κομμάτι του site. Εδώ μιλάμε για το δημιουργικό σχεδιασμό του site. Το site για να αποκτήσει μορφή πρέπει πάνω σε αυτή τη μηχανή να του βάλουμε εικόνες, να του βάλουμε λόγια και να του βάλουμε και ξένες γλώσσες. Ταυτόχρονα θα πρέπει αυτές οι εικόνες, τα λόγια και οι μεταφράσεις να ανανεώνονται. Διότι στόχος είναι να δημιουργήσουμε σε αυτό το site μια πύλη η οποία θα μπαίνει μέσα από τον αγώ. Ο επισκέπτης ο οποίος θέλει να έρθει στην Αθήνα και θα βρει οργανωμένη πληροφόρηση του τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα που σκέφτομαι να έρθει στην Αθήνα, ποια είναι τα κύρια αξιοθέατα, αν έχω οικογένεια, ποια είναι τα ενδιαφέροντα τα οποία μου προτείνεται, αν θέλω απλά να δω τους αρχαιολογικούς χώρους, τι μου προτείνεται να δείτε.
Συμφωνήσαμε με τους ανθρώπους της περιφέρειας ότι το καλύτερο πρότυπο για αυτό είναι το site της Αυστραλίας. Σας προτείνω να το επισκεφτείτε, γιατί αν επισκεφτείτε το site της Αυστραλίας, ίσως κατανοήσετε τον λόγο της δουλειάς που υπάρχει πίσω από το σχεδιασμό αυτής της ενέργειας. Έτσι λοιπόν έχουμε να προσφέρουμε εμείς ως εταιρεία ένα δημιουργικό σχεδιασμό 100 σελίδων για το site, γιατί το site μας έχει 100 σελίδες βάθος, γιατί 6 γλώσσες. Θα πρέπει να γίνουν αρχικές μεταφράσεις στο λανσάρισμα του site, το οποίο το έχουμε παραδοτέω για τέλος Σεπτέμβρη. Θα πρέπει να προσφέρουμε αρχικές μεταφράσεις για αυτές 100 σελίδες σε 4 γλώσσες. Ταυτόχρονα, για την επιτυχή έκφραση αυτής της ενέργειας, συνεργαζόμαστε με συντακτική ομάδα, η οποία έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτού του site και έχει συνεχίσει τη συλλογή, τη συγγραφή και την ανανέωση του περιεχομένου για 3 χρόνια. Και αυτό το site είναι σχεδόν σαν ειδησιογραφικό. Κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα πρέπει να ανανεώνεται το περιεχόμενο και να έχει ένα ειδησιογραφικό χρηστικό περιεχόμενο. Για μια διάρκεια 3 ετών θα πρέπει να προσφέρουμε συνεχή μετάφραση του νέου περιεχομένου που θα ανανεώνουμε στο site σε 5 γλώσσες και την επιμέλειά του από τα αντίστοιχα γραφεία της ΜΑΚΑΝ στο εξωτερικό. Κάποιοι άνθρωποι θα έχουν στην ευθύνη τους να εισάγουν σε αυτό το σύστημα, τη μηχανή που σας είπα, το CMS, νέο περιεχόμενο και να το δημοσιοποιούν σχεδόν καθημερινά για 3 χρόνια. Ταυτόχρονα θα πρέπει η εταιρεία μας να αναζητεί, να επιλέγει, να εξασφαλίζει και να πληρώνει δικαιώματα για φωτογραφίες ή copyright υλικό του συνεργάτες που συμμετέχουν στο site, όπως σας είπα, TripAdvisor και Expedia, για τη χρήση όλης αυτής της πληροφόρησης στο site. Και έχουμε προβλέψει μια εκτίμηση δικαιωμάτων 400 περίπου φωτογραφίες. Είπαμε, περιλαμβάνει σε αυτό το κόστος των 663.000 ευρώ οι μηνιαίες αγορές που τα πληρώνουν στην TripAdvisor και σε άλλους συνεργάτες για να μας δίνουν περιεχόμενο. Είναι το κόστος των φωτογραφίσεων που πρέπει να παραπάνω. Είναι ένα πλήρως παρακολουθημένο site. Έχουμε αφιερώσει κάποια χρήματα για να μπορέσουμε αυτό το site να το κάνουμε μια εικονική περιήγηση. Κάποιος που θέλει στην Αθήνα να περιηγηθεί το site, στην περιφέρεια μάλλον, να μπορέσει να δει για τον ναό της Αθέας, να δει κάποια τουριστικά ψηφοφορία τα οποία προτείνουμε, ό,τι μπορέσει να κάνει εκεί. Και αυτό θα μένει σε μια ηλεκτρονική τσάντα, την οποία θα φτιάξει μαζί του ή στο κινητό του τηλέφωνο ή εκτεθειμένος, μπορεί να δημιουργήσει το προσωπικό ταξίδι μέσα στο site πριν από μέρη. Μόνο τα στοιχεία που χρειάζεται. Ποιες κοινωνίες θα πάρει, ποια αξιοθέατα θα βρει, πού βρίσκεται το καθένα, πώς θα μετακινηθεί μεταξύ των κ.ο.κ. Και τέλος, αυτό το κόστος προβλέπει μια ενδελεχή τεκμηρίωση, τεχνική τεκμηρίωση αυτού του site, έτσι ώστε αν κάποιος θελήσει να επέμβει στην δωρεάν γλώσσα προγραμματισμού που σας είπα από πριν, στο μέλλον να μπορεί να το κάνει. Και περιέχει επίσης το κόστος για την δίμηνη εκπαίδευση μιας ομάδας αντιπροσώπων της περιφέρειας, η οποία θα κληθεί ή να αναθέσει την συνέχιση της ανανέωσης του περιεχομένου του site μετά τη λήξη της συμβατικής μας σχέσης σε κάποιον άλλον ανάλογο, ή να την κάνει πλέον μόνη της. Έτσι. Εμείς λοιπόν εκπαιδεύουμε 5 ανθρώπους που θα μας υποδείξει μια ομάδα έως ένα ανθρώπων που θα μας υποδείξει περιφέρεια για να τους εκπαιδεύσουμε στη χρήση αυτού του εργαλείου. Έτσι λοιπόν αυτό το κόστος, εκτός από όλα τα άλλα, περιλαμβάνει και ανθρωπόρες για 5 ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν full time με αυτό, συν 3 ανθρώπους οι οποίοι θα αποτελούν τη συντακτική μας ομάδα. Να πω εις απάντηση κάποιων δημοσιευμάτων ότι επειδή πιστεύω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν εδώ μέσα κάποιες επαφές και προσβάσεις στην αγορά, μεγάλο δημοσιογραφικό μεγάλος δημοσιογραφικός οργανισμός, ο οποίος έκανε ανανέωση στη σελίδα του πέρυσι για αυτή τη μηχανή που σας συζήτησα, όχι για όλη αυτή τη διαδικασία, πλήρωσε 800.000 ευρώ. Ο Κοσμοτέ πλήρωσε πέρυσι για να του φτιάξουν τη μηχανή χωρίς τη δημιουργική επιμέλεια, το περιεχόμενο και τις ανθρωπόρες, 500.000 ευρώ. Αυτό σας δίνει μια τάξη μεγέθους και νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία πολύ εύκολα μπορεί να κάνετε το ρεπορτάζ σας και να τα επιβεβαιώσετε. Μέσω κοινωνικής δικτύωσης και ενέργειας web marketing. Μπορεί πολλοί από εμάς να έχουμε μια προσωπική σελίδα στο Facebook και να θεωρούν ότι αυτό δεν έχει κόστος. Η προσωπική σελίδα πιθανότατα δεν έχει κόστος, εκτός ίσως από το κόστος της ανθρωπόρας που ξοδεύεται.
4.000 λοιπόν είναι αφιερωμένες στα μέσα κοινωνικής συνηθίωσης και ενέργειας του πραγμάτου. Τι έχει αυτό, ένα μεγάλο μέρος αυτού του κομματιού είναι ένα διαφημιστικό κονδύλι. Πληρώνουμε την Google για να φέρουμε διαφημίσεις μας σε μηχανές αναζήτησης ψηλά τα ψηλά. Υπάρχει λοιπόν μια ενέργεια προγραμματιστική η οποία έρχεται σε όλους, παρακολουθούν τι πληκτρολογεί ο κόσμος όταν αναζητεί την Αθήνα και κάνουν τις αντίστοιχες ενέργειες από πίσω. Υπάρχει διαχείριση της σελίδας του Facebook. Το Facebook θέλει κάποιο κόσμο. Κάποιο κόσμο που έχει δημιουργήσει διαγωνισμούς, θέλει κάποιο κόσμο για τα δώρα, θέλει να κόσμο για να συμπαθολογήσουμε κόσμο και να τον διαχειριστούμε μέσα στη σελίδα. Τρεις άνθρωποι έχουν περιπολογιστεί γι' αυτό, για τρία χρόνια. Πάμε λοιπόν σε νέες προτάσεις ηλεκτρονικού περιεχομένου. Πάνω και πέρα από τα προβλεφθέντα, προβλέψαμε τις εξής ενέργειες. Ένα smartphone application. Είναι κάτι που μπορεί ο καταναλωτής να κατεβάσει το τηλέφωνο του και πλέον όταν έχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για την περιφέρεια, έχει το site στο κινητό του τηλέφωνο με μια αυτόχρονη μορφή. Είναι μια ηλεκτρονική έρευνα στο site για να δούμε την αποτελεσματικότητα των ενεργειών. Η εφαρμογή κλικ του ΣΥΠΟΥ, σας είπα, 5 σελέπτη βίντεο και 3 θεματικά βίντεο με κόστος 305.000 ευρώ περίπου. Στα ελληνικά και στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξεκινάμε είναι 1.835.000 ευρώ οι οποίες αφιερώνονται σε καμπάνια του εξωτερικού. Το 18% μόνο αυτού είναι σε εσωτερικού και περιέχει και κόστος για την δημιουργία 5 τηλεοπτικών σπότ από το Travel Channel γιατί κάναμε μια συμφωνία μαζί τους με ένα πολύ χαμηλό κόστος παράγωγο σπότ τα οποία θα προβάλλουν με πολύ δραστικούς οικονομικούς όρους στο κανάλι τους. Η παραγωγή του οπτικού ακουστικού υλικού 694.000 αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργική ιδέα, σενάρια για 7 διαφημιστικά σπότ και επίβλεψη παραγωγής. Τα παραδοτεία εδώ δεν είναι ένα υλικό, είναι πολλά. Είναι σπότ 90 δευτερολέπτων, 30 δευτερολέπτων, 40 δευτερολέπτων, 30 δευτερολέπτων, σε 6 γλώσσες μεταφρασμένα, υποτιτλισμένα, δικαίωματα μουσικής, μοντέλων κλπ. Προσκλήσεις δημοσιογράφων επαγγελματιών τουρισμού και συγκρότησης, φίλων της περιφέρειας. Εδώ λοιπόν έχουμε πάλι μεγάλη έμφαση. Θα δημιουργηθεί μια λίστα από εκλεγμένους δημοσιογράφους της χώρας όπου έχουν επιλέξει. Στόχος μας είναι να έρθουν κοντά τους, να τους αλλάξουν την γνώμη που έχουν για την περιφέρεια. Αυτό το κάνουμε μέσω της συγγραφής δελτίων τύπων που θα τους διευθετεύουμε, συνεχείς επαφές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα δίνουμε κάποια δημοσιογραφικά, ένα δημοσιογραφικό φράγκο ο οποίος περιέχεται τώρα. Θα κάνουμε press launches και press conferences με τους δημοσιογράφους. Και θα προκληθούν, θα υπάρχουν πέρυσι προηγούμενοι φίλοι της περιφέρειας που θα προσκληθούν στην Ελλάδα. Θα έχουμε γραφεία τύπου στο εξωτερικό σε 4 χώρες και 2 συνεργαζόμενα γραφεία και δεν θα προβάλλουν και τη συμμετοχή σε φυσικές εκθέσεις. Σημαντικό εδώ να πούμε ότι κάνουμε τα ονομαζόμενα fan trips, τα οποία είναι προσπαθούν 3 φορές το χρόνο, είναι το νούμερο 15, 5 άτομα από τα σημαντικότερα διεθνή ταξιδιωτικά γραφεία των 4 χωρών που έχουμε σαν στόχο, διάρκεια 4 ημερών, να τους δείξουμε την περιφέρεια, να τους δείξουμε τις δυνατότητες που έχουμε, να τους δείξουμε τις υποδομές μας, να τους δώσουμε τα δελτία τύπου, να τους δώσουμε τα δώρα τους, να βγουν και να πολλαπλασιάσουν την εμπειρία τους στα μέσα της χώρας. Και όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, υπάρχει ένα crisis manual, πολύ σημαντικό, ποιος κάνει τι, ποιος μιλάει σε ποιον, όταν ξεσπάσει κάποια κρίση, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την αρνητική δημοσιότητα που πιθανώς προκληθεί από αυτήν. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα εργαλείο παρακολούθηση των αναφορών για να απομονώνουμε αρνητικές αναφορές στο διαδίκτυο και να μπορούμε να επεμβαίνουμε για να δίνουμε την δική μας άποψη για τα πράγματα. Οργάνωση συμμετοχής σε εκθέσεις εξωτερικού και εσωτερικού. Τις εκθέσεις εξωτερικού μετά την διαβούλευση τις καταργήσαμε. Υπάρχει ένα κόστος γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
το οποίο προβλέπει 10 συμμετοχές σε εκθέσεις για τα επόμενα 3 χρόνια, συν τη χρηματοδότηση του μιαν πολύ μεγάλων events, τα οποία θα είναι δίπλα από το event του μαραθώνιου. Και εδώ ολοκληρώνω την παρουσίαση μου. Προσπάθησα μέσα από αυτή την μακροσκελή ίσως ανάλυση να σας δώσω κάποια στοιχεία που θα σας επιτρέψουν να αξιολογήσετε το κόστος. Κλείνω 30 δευτερόλεπτα και λέω ότι η εταιρεία μας είναι μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, με τεράστια εταιρεία στο θέμα του τουρισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουμε αναλάβει σημαντικά εργαλεία στο παρελθόν, αλλά και στην Ευρώπη. Αυτό το έργο που αντιμετωπίζουμε, το είπα και στην αρχή, και μην εκπληκθεί ως γραφικό, είναι αλήθεια, το αντιμετωπίζουμε με βέβαιος, γιατί γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στο θέμα του τουρισμού και πόσο σημαντική ευκαιρία δίνεται μέσα από αυτό το πρόγραμμα να κάνουμε μια καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι η εξής. Διευθυντές ερωτήσεις, κανείς κατάλογος για διευθυντές ερωτήσεις. Στη συνέχεια, λοιπόν, ο κύριος Σταφερόπουλος, ο κύριος Ατσαρδής. Διευθυντές ερωτήσεις μόνο διευθυντές ερωτήσεις. Ο κύριος Δημαράς, Γεώργιος, ο κύριος Δαμάσκος, ο κύριος Αρσένης, ο κύριος Ανδρουλακάκης, ο κύριος Διάκος, ο κυρίας Ποφρίζου, ο κύριος Λιβαζολιάς, ο κυρία Καρακλούμη. Λοιπόν, να διαβάσω για τις διευθυντικές. Ζαφυρόπουλος, Αξιταπίες, Δημαράς, Γεωργίος, Δαμάσκος, Αρσένης, Ανδρουλακάκης, Διάκος, Ποφρίζου, Λιβαζολιάς, Καρακλούμη. Λοιπόν, ο κύριος Κούλος. Είναι ο κατάλογος των διευθυντικών ερωτήσεων. Αυτές θα είναι μόνο διευθυντικές. Θα γίνουν όλες μαζί και θα απαντήσει ο κύριος. Θα γίνουν όλες μαζί χωρίς μόνο διευθύνσεις. Και θα απαντήσει ο κύριος Αποκτσιάδης με προηγούμενες προσεταιρίες και αμέσως μετά θα γίνει ο κατάλογος των ομιλητών. Ο κύριος Αξιταπίες. Διευθυντική ερώτηση στο πρόγραμμα. Για να δείμε τον κύριο Μαράς Γεωργίου. Ναι, ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Τι εννοείτε οι τρεις μεγάλες διοργανώσεις που συσχετίζεται με το μαραθώνιο. Πώς το εννοείτε? Λοιπόν, ο κύριος Μαράς Γεωργίου. Η ερώτηση μου είναι τι ποσοστό αύξησης της τουριστικής κίνησης εθιμάται ότι θα έχουμε από την τουριστική αυτή την προβολή. Να δούμε δηλαδή τι πληρώνουμε και τι όφελος θα έχουμε. Και η εταιρεία αναλαμβάνει κάποια δέσμευση αν δεν έχουμε αντίστοιχη αύξηση. Προσπάθησα να διαβάσω το DVD αυτό το οποίο ήρθε και ψάχνω να βάσω σε μία σελίδα τη λέξη οικολογία. Έτσι, επειδή εγώ λιγάκι είμαι λίγο ευαίσθητος που τα διάφορα και ρωτάω τους κυρίους οι οποίοι συντάξαν αυτό το κείμενο. Η αρκετή περιέχει οικολογικούς όρους. Έχουν ψάξει αν υπάρχουν να πούν τα προστατευόμενα. Έχουν ψάξει εάν που είναι τα αρχαιολογικά. Έχουν δει πώς μπορούν να διατηρηθούν τα νησιά εκτός από σουβλάκι, φέτρα, όλα αυτά τα γαστρονομικά. Και το τελευταίο. Εκτός δεν είναι τα γαστρονομικά. Το πολιτικό με πού το φτάνουμε. Είναι στην Ακρόπολη του Καρθώνας. Υπάρχουν άλλες περιοχές εδώ. Τις γνωρίζουμε. Έχει γίνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό του πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αναπτυχθεί. Και είναι πολλά τα λεφτά. Ο κ. Δαμάσκος. Και να θυμάμαι τον κ. Βασίλη. Ναι, εγώ θα ήθελα να ξέρω αν η εταιρεία έχει ήδη πληρωθεί ένα μέρος των χρημάτων μέχρι τώρα και αν είναι πόσο είναι το ποσό και με ποια εντολή. Ο κ. Βασίλη. Και να ετοιμάζω ο κ. Σαμπουλακάκης.
εταιρείες δεν με αφήνουν να πω. Έχω ένα δεκτωρίο δοκουμέντα που πήρε κουραστική και πολυεδάφανη. Η Αθήνα καταρχάς δεν έχει πρωτεύουσα των πρωτεύουσών, δεν έχει ανάγκη από διαφήμιση. Και τα site είναι ρετοστάσεις μας στην Ακρόπολη. Δεν γίνονται αυτά, είναι η οριστηρία. Εκείνο που έχει να κάνει η περιφέρεια στην Άρη, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Όχι, το έχω σύγχρονο. Εγώ είχα μια πολύ ρεκτή δάφανα που πέρα. Δεν έχω σύγχρονο, δεν πήρα τώρα. Ναι, να πήρες το δίνα, παρακαλώ. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι σαν το αυτό του κολόγου. Τι να κάνουμε. Το δωρεάν επισκεψιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους στην Αθήνα. Δηλαδή, όπως είδα στο σπαθόσιμο στο αρχαιολογικό εισιτήριο, να είναι το αντίστοιχο του Ρώσου. Και επόμενα αυτά θα είναι ένα κύκλο. Διαφορούν. Και όσο δεν συζήτησα, θα παραμένω για δύο μέρες εδώ πέρα. Και το έχουν επισκεψιμότητα από τα καλωτόρα, οι εταιρείες. Σου είπαν που είπες και δεν θα πάνε τις εκπαιδευτικές. Λοιπόν, κύριος Δημοκρατής, κύριε Δαρκόνη, κύριε Δημοκρατής. Εγώ θα ήθελα να δύο πράγματα. Να μην... Εάν υπάρχει ομάδα έργο από στελέχη της Μαχάκης και της Περιφέρειας για την οποίηση του έργου και δεν μιλάμε για τους δύο τελευταίους μόνο μήνες για να ολοκληρωθεί ένα έργο σωστά και οι χρήστες να το έχουν κάνει χτύπα τους, θα πρέπει να ολοκληρωθούν από την αρχή. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, σχετικά με το Attica Root. Η αναβάθμιση του σε τι συνίσταται και αν το κόστος της γλωσσενίας προβλέπει και το Attica Root μέσα. Αυτό θα είναι. Κύριε Βαλιάς, θα πει ο Σκούρς. Ξέρουμε ότι μερικοί, αν όχι όλοι οι Δήμοι και πάντως οι μεγάλοι, έχουν ειδικές εταιρείες, φορείς δηλαδή δημοτικούς, είτε προγράμματα τουριστικής προβολής των περιοχών τους. Πώς θα συμπλεχτούν η πρωτοβουλία αυτή της περιφέρειας στα πλαίσια του ΠΕΠ με τις τέτοιες δραστηριότητες Δήμων? Θα κάνει τη δουλειά της η περιφέρεια εν μέρη μέσω των τέτοιων εταιριών προδήμων, μερικές από τις οποίες βρίσκονται και σε κατάσταση μικροκέψεως. Θα κάνουν άλλη δουλειά οι Δήμοι με χρήματα που δεν έχουν και θα χρησιμοποιούν και άλλη δουλειά η περιφέρεια. Μιλώ για το Δήμο της Αττικής. Έχουμε το Υπουργείο το οποίο πρέπει να αυτονομήσει όλη την χώρα, υποτίθεται πραγματικά. Εάν προκύψει ίσως τη συνεργασία στο οικονομικό και στο επίπεδο της υπομονής μεταξύ μεγάλων τουλάχιστον δήμων της περιφέρειας και τις περιφέρειες μπορεί να οδηγηθούν και τα προγράμματα ερωτικά και το περιφερειακό σε όχι επιτυχία. Γι' αυτό το ερώτημα